Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε στο δελτίο. Η Μαριάννα Πανίτσα είναι μαζί μας σε σύνδεση, γραμματέας του Συλλόγου Οικοτόφων Φοιτητών Ξάνθης και μέλος του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών της Ξάνθης. Καλησπέρα, κυρία Πανίτσα. Γεια σας, κύριε Σταυρίδη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα που θα συζητήσουμε έχει να κάνει με το τι ακριβώς γίνεται σε ό,τι αφορά τη σύντηση, τις μεταφορές αλλά και τις εστίες των φοιτητών στο Δημοκρίτιο. Ποια είναι η εικόνα σήμερα? Γενικά, αυτά τα τρία ζητήματα που αναφέρατε δεν είναι ξέχωρα ζητήματα. Είναι φυσικές παροχές των φοιτητών, αποτελούν και εκτιμένα δικαιώματα, τα οποία έχουμε κερδίσει μέσα από πολλούς αγώνες τα τελευταία χρόνια. Και οι δύο σύλλογοι με άλλους συλλόγους και από την Αλεξανδρούπολη και από την Καμωτινή σήμερα έκαναν μια κινητοποίηση στην Βρετανία σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί κυρίως στην Ξάνθη, που μπορώ να σας πω, ας πούμε, πιο αναλυτικά, στο κομμάτι των εστιών, αλλά και στη σύντηση, αυτό που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει υπάρξει το κομμάτι της ανακαίνησης δύο κτίριων από τα 8 συνολικά στις εστίες της Ξάνθης. Κάτι το οποίο έχει αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουν διωχθεί πολλοί φοιτητές και έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός των εισακτέων. Μιλάμε τώρα, ας πούμε, φέτος, σε μια πόλη με 3.500 φοιτητές έγιναν 30 αιτήσεις για εστίες. Κάτι το οποίο μειώθηκαν γιατί τρέχουν τα έργα ή γιατί μειώθηκαν συνολικά οι διαθέσιμες εστίες? Γενικά έχουν μειωθεί και οι διαθέσιμες εστίες. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν μόνο 38 διαθέσιμα δωμάτια. Ενώ φέτος μπορεί να άνοιξαν οι αιτήσεις, πέρσι άνοιξαν μετά από πίεση του φοιτητικού συλλόγου. Γενικά ήταν δηλαδή να μην ανοίξουν καν οι αιτήσεις για να μπουν τα παιδιά. Σε αυτό το κομμάτι, βέβαια, να πούμε ότι και η κατάσταση των εστίων είναι σε τραγική κατάσταση. Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να πέφτουν τα βάνια και σοβάδες στα πόδια μας από τα κτίρια. Έχουμε δει ποντίκια, έχουμε δει ότι δεν υπάρχει κανένας φωτισμός. Γενικά, άμα παρατηρήσετε τις εστίες, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για έναν χώρο εγκαταλειμμένο. Και σε ένα τέτοιο, ας πούμε, υπόβαθρο έχουμε δει και μια εγκληματικότητα να αυξήνει τον τελευταίο καιρό, με πολλά μηχανάκια και ποδήλατα, ας πούμε, να κλέβονται. Κυρία Πανίτσα, τι σας είπε η Βρετανία, γιατί υπάρχει αυτή η υποβάθμιση στις φοιτητικές εστίες στην Ξάνθη και τι προγραμματισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε να δείτε, γενικά ο Σύλλογος δεν είναι αμέτωχος. Τον τελευταίο καιρό έχει κάνει και έχει προγραμματίσει πολλές κινητοποιήσεις, τόσο στην Βρετανία όσο και στην Άλλο ρωτώ, κυρία Πανίτσα, ρωτώ τι σας λέει η Βρετανία, ποια είναι η απάντηση για την εικόνα που υπάρχει σήμερα? Ναι. Υπάρχει μια πλήρως αδιάφορη στάση και επίσης να πούμε στο κομμάτι αυτό ότι πλέον οι φοιτητικές παροχές δεν είναι δημόσιες. Δηλαδή, όταν πήγατε στην Βρετανία και είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις εστίες, ότι είναι αυτή η κατάσταση που μας περιγράψατε, αδιαφόρησαν ή σας είπαν κάτι συγκεκριμένο? Σας είπαν ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός, υπάρχει κάτι, ή δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον? Γιατί το επόμενο βήμα μετά από εσάς, στις επόμενες μέρες, είναι να μιλήσουμε με την Βρετανία. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια εικόνα του ποια ήταν η απάντηση που δεχτήκατε στην κλίση σας αυτή. Ναι, η Βρετανία γενικά χρησιμοποιεί σαν επιχείρημα τον τακτικό προϋπολογισμό και ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Κάτι το οποίο δεν είναι και απολύτως λάθος, γιατί όντως υπάρχει υποχρηματοδότηση γενικά στα πανεπιστήμια. Αυτό μπορούμε να το δούμε πανελλαδικά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει και μια πλήρης αδιαφορία και υποσχέσεις οι οποίες, ας πούμε, δεν καλύπτονται. Ας πούμε, για το θέμα των ανακαινήσεων, το οποίο είναι θέμα του πανεπιστημίου, έχουμε δει ότι εδώ και δύο χρόνια μας λένε ότι θα είναι έτοιμα και δεν βλέπουμε τελειωμένα έργα. Και βλέπουμε γενικότερα μια αδιαφορία. Έχουμε δει, ας πούμε, και τον Πρίτανη να μας έχει διώξει από κινητοποίηση χωρίς να μας έχει δώσει κάποια υπόσχεση. Και γενικά δεν θέλουν να δεσμευτούν. Έχουν δείξει μια στάση ότι είναι έτοιμοι να υλοποιήσουν ό,τι τους λένε και ό,τι προγραμματίζεται σε αυτό, ας πούμε. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύντηση, ποια είναι η εικόνα σήμερα? Στη σύντηση, συγκεκριμένα στη λέσχη των εστιών, πριν δύο εβδομάδες βρέθηκε και πλαστικό στο φαγητό. Στο χώρο παρευρέθηκε και το υγειονομικό, το οποίο πήρε δείγμα και είπε ότι όντως είναι ένας ξένος οργανισμός κτλ.
Το θέμα είναι ότι και οι δύο λέσχες δεν ανήκουν στο πανεπιστήμιο, ανήκουν σε εργολάβους. Και συγκεκριμένο εργολάβος είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι άμα παρατηρήσουμε τα φαγητά, θα δούμε ότι υπάρχει σίγουρη υποβάθμιση και στην ποιότητα και στην ποσότητα του φαγητού. Αυτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πανίτσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.